Ο κομματικό πονοκέφαλο δεν είναι ο μόνο πάντω για το Μοσχάτο, αφού στι σοβαρέ ενστάσει που αρθρώνονται για την υποψηφιότητα τη Τζικώστα για το χαρτοφυλάκιο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μεταφορών, ήρθε να προσθεθεί σημερινό δημοσίευμα του Πολίτικο με τίτλο 23 Επίτροποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν επιπλέον ζητήματα σύγκρουση συμφερόντων. Με τον Έλληνα Περιφερειάρχη να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα. Συγκεκριμένα κατά το δημοσίευμα, έχει την πιο εντυπωσιακή λίστα με ακίνητα, με τέσσερι σελίδε τη δήλωσή του που περιγράφουν τη μερική ή ολική ιδιοκτησία 16 διαμερισμάτων, 655.463 τετραγωνικών μέτρων γη, 6 καταστημάτων, καθώ και πολλών γκαράζ και αποθηκευτικών χώρων σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα, το δημοσίευμα τονίζει πω η οικογένεια του Τζιτζικώστα είναι από τι πλουσιότερε τη Βόρεια Ελλάδα και από του μεγαλύτερου γεωκτήμονε στη χώρα, με ιδιοκτησία γη που χρονολογείται από αιώνε, σύμφωνα με Έλληνα αξιωματούχο που επικαλείται το δημοσίευμα. Αναφέρεται ακόμα πω κατέχει πάνω από 200.000 ευρώ σε μετοχέ διαφόρων επιχειρήσεων και έχει λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 18.116,3 ευρώ για μία από τι φάρμε του. Το δημοσίευμα καταλήγει σε σοβαρά ερωτήματα για το εάν κρατώντα το χαρτοφυλάκιο τη τουριστική βιομηχανία θα μπορούσε να λάβει αποφάσει που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία των ακινήτων του, μαζί με άλλα ερωτήματα σύγκρουση συμφερόντων, στα οποία ο Απόστολο Τζιτζικώστα φέρεται να μην απάντησε κατά το δημοσίευμα. Τα ευρωπαϊκά μάτια για αυτιά, ωστόσο, στρέφονται την ίδια ώρα στι οικογένειε των θυμάτων του εγκλήματο των Ντεμπών, bon, με τη Μαρία Καριστιανού να βρίσκεται στι Βρυξέλλε, καλεσμένη στη συνεδρίαση τη Ευρωομάδα τη Αριστερά, που προετοιμάζεται για την ακρόαση του Απόστολου Τζιτζικώστα για την έγκρισή του ή μη για τη θέση επιτρόπου στην Κομισιόν. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι. Τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, τα οποία θα δο... δίνονται σε Έλληνες, οι οποίοι ανήκουν και στο κυβερνό κόμμα, για μια υπόθεση, η οποία είναι εν εξελίξη και αφορά την κυβέρνηση, είναι τελείως άτοπο. Δεν καταλαβαίνουμε την λογική του και θεωρούμε ότι υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων. Ο δρόμος μέχρι την έγκριση του Νοεμβρίου για τον Έλληνα υποψήφιο φαίνεται μακρύς και δύσβατος.